Λοιπόν, σε ποιους να δώσετε τα συγχαρητήρια? Στους γονείς των παιδιών που μεταναστεύουν. Την ερώτηση στα... δεν ακούω. Θα έρθει και η ερώτηση. Όχι, στα αν είναι να μου κάνετε διάγγελμα, δεν θέλω να τα ακούσω. Αν μου κάνετε ερώτηση, θέλετε να κάνετε τα συγχαρητήρια. Για διάγγελμα από τον κύριο Στάν δεν ήρθα εδώ. Και ειδού η ερώτηση. Και ειδού η ερώτηση. Είπατε ότι συγχαίνεστε τους κομμουνιστές. Μάλιστα. Εγώ είμαι κομμουνιστής και υποστηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχαίνεστε? Με τη σειρά, να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Βεβαίως. Λοιπόν, συγχαίνομαι τον ολοκληρωτισμό. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν τον συγχαίνεστε κι εσείς και σας αρέσει ο ολοκληρωτισμός. Γιατί σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Σας είπα εδώ ότι μου αρέσει ο ολοκληρωτισμός. Σας έκανα κομμουνιστής. Μια ερώτηση και μου απαντάτε. Είπα το κύριο ότι είσαι κομμουνιστής. Είπα του κομμουνιστή. Ο κομμουνισμός δεν είναι ολοκληρωτισμός. Τι είναι? Αυτό είναι η άποψή σας για τον κομμουνισμό, την οποία συγνώμη, άποψη έχετε από άλλη. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι ο κομμουνισμός ολοκληρωτισμός. Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε, σας έκανα κύριε Στάθη, ακούστε, προς μεγάλη ατυχία, ναι, εγώ είμαι δεξιός και υπερήφανος. Δεν γίνεται δεν να είμαι σαν και ξέρετε τόσα χρόνια. Μας όπως θέλουμε εμείς. Ως αποτέλεσμα είπατε, είμαι κομμουνιστής, εσείς το είπατε. Βεβαίως. Και ταυτόχρονα είπατε, συχαίνομαι τον ολοκληρωτισμό. Συγγνώμη, αλλά κάπου τα έχετε πάρει στραβά. Εσείς είπατε ο κομμουνισμός είναι ολοκληρωτισμός. Και ναι, εγώ συχαίνομαι την τυραννία, κύριε Στάθη. Θα χαιρόμουν να τη συχαινόμασταν από κοινού. Λυπάμαι που εσάς σας αρέσει η τυραννία. Εμένα μου αρέσει η ελευθερία. Σας πενθυμίζω λοιπόν ότι όπου υπήρξε ο κομμουνισμός υπήρξαν εκατομμύρια νεκρών. Υπήρξαν εκατομμύρια σφαγιασθέντων. Υπήρξαν εκατομμύρια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εάν όλα αυτά αρέσουν στον κύριο Στάθη, το παραμύθι της Χρυσής Αυγής, όχι σε μένα. Η Χρυσή Αυγή είναι εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Μην μου το λέτε σε μένα. Είναι και αυτό ολοκληρωτική ιδεολογία. Σαν και αυτή που σας αρέσει. Εσείς είπατε ότι είστε κομμουνιστής. Και πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης ήμασταν, κύριε Στάθη, θα ντρεπόστε να πάτε στη τηλεόραση και να πείτε είμαι κομμουνιστής. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Τιμή μου και καμάρι μου. Μόνο στην Ελλάδα τα λέμε αυτά. Δεν άλλου δεν τα λέμε. Έχεις βρει και τα λες αυτά. Έτσι. Σε όλη την Ευρώπη που υπάρχουν κομμουνιστές. Σας υπενθυμίζω ότι έχει απαγορευτεί το σφυροδρέπανο μαζί με τον αγγιλωτό σταυρό ως σύμβολο ολοκληρωτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ολοκληρωτισμός. Αν δεν το ξέρετε. Η απαγόρευση των κομμουνιστικών κομμάτων, αυτό είναι ολοκληρωτισμός. Και μάλιστα θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ είμαι στην πολιτική από το 1973, από την εποχή της Χούντας. Μέχρι σήμερα στο Κουρμπέτι ήξερα και είχα καταλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα αντικομμουνιστικό κόμμα. Σας παρακαλώ πολύ. Ήξερα και είχα καταλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αντικομμουνιστές ηγέτες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά το 1973, ο Μητσοτάκης, ο νεότερος Καραμαλής, όλοι δεν ήταν αντικομμουνιστές. Επί ηγεσία Σαμαρά, έχετε μαζευτεί στο κόμμα αυτό άνθρωποι οι οποίοι δηλώνετε αντικομμουνιστές, όπως ο κύριος Μπαλτάκος, όπως απόψε κι εσείς, και μάλιστα με μία πομπόδη άγνοια. Ποια είναι η πομπόδη άγνοια? Η πομπόδη άγνοια που σας αφορά, κύριε Γεωργιάδη, μέσα σε έναν μιμητισμό της Ευρώπης, θα μου επιτρέψετε να πω χιδαίο και ευρωλιγούρικο, είναι να λέτε. Αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι να επενείτε χώρες της Ευρώπης που έχουν απαγορεύσει τα κομμουνιστικά κόμματα, όπως η Λιθουανία. Εάν είναι ολοκληρωτισμός ο κομμουνισμός ή όχι. Μπορείτε να μου πείτε αυτό. Δεν είναι. Μπορείτε να μου πείτε μια χώρα που έγινε κομμουνισμός και δεν υπήρξε ολοκληρωτισμός. Μπορείτε να μου δείξετε μια. Αλίμονό μας. Μπορείτε να μου δείξετε μια. Αλίμονό μας. Δεν θα μου δείξετε καμία. Στην κυρία Καβράκη. Ζούμε σε μια χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό η νόμη έχει δήλωση και η δική μου, του κ. Μπαλτάκου και όποιο άλλο ακολουθήσει, όπου μπορεί να είσαι και να το λες στην τηλεόραση αντικαπιταλιστής, μάλιστα. Αντινεοφιλελεύθερος φυσικά, αντιφασίστας, μπράβο, αντιευρωπαίος, κανένα πρόβλημα. Μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, αντιμνημονιακός φυσικά. Μπορεί να είσαι αν θέλει, κανένα πρόβλημα. Αλλά αν πεις ότι είσαι αντικομμουνιστής, αμάν! Όχι και αντικομμουνιστής! Αυτή είναι η Ελλάδα! Γι' αυτό καταστραφήκαμε. Εσείς μας καταστρέψατε. Είπατε, κύριε Υπουργέ. Καταλάβατε, γι' αυτό χρεοκόπησε η Ελλάδα. Εμείς κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό χρεοκόπησε η Ελλάδα. Παρακαλώ. Αγαπάτε λοιπόν την ελευθερία, είπατε.